Για άλλη μια φορά βλέπουμε την κυβέρνηση να φέρνει ένα νομοσχέδιο προς ψήφιση, το οποίο νομίζω είναι το 10ο για τον τουρισμό, που όχι μόνο δεν παίρνει υπόψη τα αιτήματα των σωματείων των εργαζομένων του κλάδου, αλλά τα αγνοεί προκλητικά. Μάλιστα ανατρέπονται εργασιακά δικαιώματα που έχουν απομείνει, ιδιαίτερα στους ξεναγούς, συνεχίζει να μην αναγνωρίζει τα επαγγελματικά δικαιώματα των τουριστικών συνοδών, θέλοντας να παίξει για άλλη μια φορά το παιχνίδι του Διέρη και Βασίλευε. Όλα τα δίνεται στους μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους, στους tour operators, στους μεγαλοξενοδόχους. Φτηνή εργατική δύναμη που επεκτείνεται σε όλους και η εργασία, ιδιαίτερα σε αυτού του κλάδου, έχει μετατραπεί σε δουλεία. Αντί να προβλέψετε τη βελτίωση των συνδικών εργασίας των εργαζομένων στον τουρισμό, την επαναφορά των δικαιωμάτων μας καταργήσατε εσείς και οι προηγούμενες κυβερνήσεις, βανθήκατε να δώσετε ό,τι έχει απομείνει ανεκμετάλλευτο στους εργοδότες. Σε αυτούς δηλαδή που θησαυρίζουν πάνω στα τσακισμένα δικαιώματά μας. Διότι μη μας πείτε, κυρία Υπουργέ, σήμερα ότι δεν ξέρετε την κατάσταση των εργαζομένων στον τουρισμό και ιδιαίτερα των ξενοδοχοπαλλήλων, αυτών δηλαδή που δουλεύουν στο θαύμα των επενδύσεων, των ρεκόρ ανάπτυξης που όλοι εσείς πανηγυρίζετε, απαράδεκτες συνθήκες εργασίας, εφταήμερη δουλειά των πολύ 6 μηνών, με ανύπαρκτα μέτρα προστασίας, με μισθούς που βρίσκονται στα επίπεδα του 11. Με το Ταμείο Ανεργίας, όπως είπε και ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας, να ρυθμίζεται ακόμα με τον μνημονιακό νόμο του 11. Με αποτέλεσμα να μένουμε χωρίς εισόδημα στην καλύτερη από το Γενάρη, με αδήλωτη εργασία, με δουλεμπορικές εταιρείες που εκμεταλλεύονται μαζί με τους ξενοδόχους πρόσφυγες και μετανάστες και την παιδική εργασία να έχει πάρει ήδη μαζικά χαρακτηριστικά. Δεν φτάνει λοιπόν, δεν φτάνουν αυτές οι συνθήκες, έχουμε και εργοδότες που με τις πλάτες της κυβέρνησης ζητάνε και 5.000 ευρώ για όποιον δεν αντέξει αυτές τις άθλιες συνθήκες. Πολλά είναι τα σωματεία των εργαζομένων του κλάδου και ένα από αυτά και το δικό μας που έχουν καταθέσει συγκεκριμένα αιτήματα και που συνεχίζεται προκλητικά να τα αγνοείται. Όπως να καταργηθεί ο νόμος του 11 για το Ταμείο Ανεργίας και να δίνεται για όλο το διάστημα της ανεργίας μέχρι την έναρξη της εργασίας με κατώτατο όριο τα 600 ευρώ. Να καθοριστεί με νόμο η ελάχιστη σύνθεση προσωπικού για τα ξενοδοχεία ώστε να βελτιωθούν οι συνθήκες εργασίας. Δεν μπορεί, κυρία Κεφαλογιάννη, μια καμαριέρα να αναγκάζεται να τακτοποιήσει 20 και 30 δωμάτια την ημέρα, επειδή όλοι εσείς οι ξενοδόχοι έχετε αποφασίσει με σκοπό τα κέρδη να μην προσλαμβάνετε τον απαραίτητο αριθμό προσωπικού για να βγαίνει η ανθρώπινα η δουλειά. Να επανέλθουν τα βαρέα ανθυγινά επαγγέλματα, οι ειδικότητες που βγήκαν το 12 και τα διατηρήσατε όλες οι κυβερνήσεις, όπως των μαγείρων, των καμαριέρων. Να φύγουν οι προϋποθέσεις για την ειδικότητα της λάτζας. Για πείτε μας εσείς που μιλάτε για ποιότητα του τουρισμού, μπορεί ένας μάγειρας στα 67 του να δουλεύει στην κουζίνα? Μπορεί μια καμαριέρα? Θέλετε να δοκιμάσετε όλοι εσείς που είχατε αυτές τις ωραίες ιδέες, λέγοντάς μας ότι τα κάνατε για το καλό μας? Να επανέλθουν τα δικαιώματά μας για το ΕΦΑΠΑΞ, είπε και ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας. Να σταματήσει το έσχος των συμβάσεων μερικής απασχόλησης και των εργαλαβικών δουλεμπορικών εταιριών. Να αναβαθμίσετε τις σχολές επαγγελματικής εκπαίδευσης του ΟΤΕΚ, όπως και της μετεκπαίδευσης, αντί να τις έχετε παρατημένες και να δίνετε πελατεία στους ιδιώτες. Αντί λοιπόν να ικανοποιήσετε αυτά τα αιτήματα που τα ξέρετε και είναι δίκαια, όπως και τα αιτήματα των ξεναγών και όλων των επαγγελμάτων του κλάδου, κάνετε το αντίθετο. Θυσιάζοντας ακόμα και την περιβαλλοντική προστασία του τόπου μας, δίνετε τη δυνατότητα στους επιχειρηματικούς ομίλους να εκμεταλλεύονται λιμάνια, μαρίνες, δάση, βουνά, μέχρι και τα κάμπινγκ τους δίνετε, μια διέξοδο που είχαμε εμείς οι φτωχοί οι εργαζόμενοι να κάνουμε φθηνές διακοπές. Ακόμα και αυτά πολυτέλεια τα κάνατε. Είμαστε στο πλευρό των εργαζομένων ξεναγών και ζητάμε να αποσυρθούν οι ανατροπές στο επάγγελμα του ξεναγού, όπου στην ουσία δίνεται τη δυνατότητα στα μεγάλα γραφεία του τουρισμού να ορίζουν όποιον θέλουν για ξεναγό, αξιοποιώντας ταυτόχρονα και τις ανατροπές στην κατάρτιση και την εκπαίδευσή τους. Είμαστε στο πλευρό των συναδέλφων τουριστικών συνοδών, που ακόμα περιμένουν το προεδρικό διάταγμα, είπαν και οι ίδιοι μέσω των εκπροσώπων τους, και όπου θα τους δίνει και δικαιώματα και στην ασφάλισή τους και συνολικά τα επαγγελματικά τους δικαιώματα. Αυτό είναι λοιπόν το τουριστικό θαύμα που πάτε να ρυθμίσετε σήμερα, που δεν είναι για όλους. Εμείς το χτίζουμε και άλλοι το χαίρονται. Εμείς πεθαίνουμε στη δουλειά και λίγοι θησαυρίζουν. Το δείχνουν και τα στοιχεία σε αφίξεις, ταξιδιωτικές εισπράξεις, τα κέρδη που κάνουν όντως νέα ρεκόρ κάθε χρόνο και ζητάμε να αποσυρθούν ιδιαίτερα οι διατάξεις που αφορούν τις ανατροπές στα εργασιακά δικαιώματα των ξεναγών.